Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, ζωντανά, στο, στα στούντια του Word of God, στην εκπομπή «Επί το λόγο σου», ζωντανά κάθε τρίτη, 8.30 ώρα το απόγευμα. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί με εσά το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λόγια τα οποία είναι δυνατά τον άνθρωπο να τον σιωφίσουν, να τον δυναμώσουν, να τον στηρίξουν στη ζωή αυτή, μια ζωή που βεβαίως είναι δύσκολη. Προμηνύεται ακόμα δυσκολότερη. Οι καιροί οι οποίοι έρχονται είναι καιροί κακοί, μας λέει ο λόγο του Θεού. Πονηροί μα λέει ο λόγο του Θεού και μας προτρέπει ο ίδιο ο Θεό να ζητάμε σοφία και σύνεση για να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους κακούς καιρού, του οποίου μέλουμε να διάγουμε εμεί και οι οικογένειέ μα. Η εκπομπή μα, επί το λόγο, είναι ζωντανή και σήμερα, όπω προείπαμε. Γι' αυτό και στα τηλέφωνα τη εκπομπή και στα email τα οποία σα δίνουμε αυτή την ώρα στι οθόνε των υπολογιστών σα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα στέλνοντά μα είτε αιτήματα προσευχή, διότι συνηθίζουμε στο τέλο τη εκπομπή να συγκεντρώνουμε κάποια αιτήματα και να τα φέρνουμε ενώπιον του κυρίου με προσευχή και δέση. Είτε κάποιε ευχαριστίε ή γεγονότα και συμβάντα που σύντομα μπορούν να περιγραφτούν για να μοιραστούμε μαζί με όλους τους τηλεθεατές και αυτούς που μας παρακολουθούν τι ο Θεός κάνει αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έτος 2013, πώς ενεργεί στις ζωές των ανθρώπων, πώς επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων, με κύριο σκοπό βέβαια και στόχο τίποτα άλλο παρά μόνο να λάβει τη δόξα που του ανήκει σε Αυτόν το μόνο και αληθινόν Θεόν. Έτσι λοιπόν έχουμε επιλέξει και σήμερα όπως συνήθως κάνουμε ένα μέρος μέσα από το Λόγο του Θεού να διαβάσουμε μαζί και πιστεύουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο πλέον θα ερμηνεύσει τις γραφές αυτές μέσα στις καρδιές μας θα μας δώσει τη διδασκαλία την οδηγία, την φανέρωση την οποία έχει η επιθυμία αυτή τη στιγμή η καρδιά μας γιατί πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός αληθινός, έρχεται και διαπερνάει τον άνθρωπο έρχεται και διαιρεί την, την καρδιά του ανθρώπου, έρχεται και εισέρχεται μέσα στα ενδόμηχα τη ψυχή του ανθρώπου. Κανένα άλλο λόγο δεν είναι δυνατόν να μπει μέσα στον άνθρωπο και να δώσει τη δύναμη έτσι ώστε ο άνθρωπο να πάρει σωστέ επιλογέ, ωραίε αποφάσει, αλλά το, ιδιαίτερα την δύναμη για να μπορεί να εκτελέσει αυτά τα οποία ο λόγο του Θεού Λόγος του Θεού σε Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε από το καταμάτθεο Ευαγγέλιο, το ΚΣ κεφάλαιο, ε, κάπα σίγμα κεφάλαιο και εδάφιο 36 είναι στη σελίδα 875 από τις γραφές του Νεόφτου του Βάμβα. Διαβάζουμε λοιπόν τι λέγει ο Λόγος του Θεού προς εμάς σήμερα. Τότε έρχεται με ταυτόνο ο Ιησούς εις χωρίο λεγόμενων γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαμβάνω τον Πέτρο και τους δύο ιού του, του, Ζεβεδαίου να, λυπάτε, να και να αδημονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου ως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και προχωρήσει ο λίγο, έπεσε επί προσώπουν αυτό, προσευχόμενος και λέγον, πάτερ μου, αν είναι δυνατό να σπαρέλθει από μου το ποτήριο τούτο, πλην ουχεί εγώ θέλω, αλλά ως εσύ. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Ούτε δεν ειδινήθητε μια ώρα να αγρυπνήσετε με τα μου, αγρυπνείτε και για να μην εισέλθετε εις πειρασμό, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Πάλι εκ δευτέρου υπάγει και να προσευχηθεί λέγον πάτερ μου, δεν, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει από μου, χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσει αυτούς, υπήγε πάλι να προσευχηθεί εκ τρίτου λοιπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προ του μαθητάς αυτού και λέγει προ αυτού: Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού πλησίασε η ώρα και ο ιό του ανθρώπου παραδίδεται ισχύρα αμαρτωλών. Εγέρθητη, α υπάγουμε, Ιδού επλησίασε ο παραδίδων με ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του κυρίου. Είναι η τελευταία πράξη την οποία θα παιχτεί, αν μου επιτρέπετε, η έκφραση και παίζεται στην παραμονή του Κυρίου μας εν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Είναι η πράξη την οποία πλέον μετά από λίγο εξουσία πλέον ο εχθρός της ψυχής θα έχει, θα του έχει παραδοθεί βέβαια από τον Πατέρα Θεό, έτσι ώστε να συλλάβει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να τον οδηγήσει πάνω στον εξευτελιστικό θάνατο του Σταυρού, με βασανιστήρια, με ονειδισμούς, με όλα αυτά τα οποία λάβανε χώρα εκείνη την ώρα, όταν οι ίδιοι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι επεφημούσαν τον ερχομό του Κυρίου μέσα στην Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ και έστρωναν τα, τα ημάτια τους για να περάσει ο βασιλέας τους. Όμως η καρδιά του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, παρασύρεται, πλανάτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αποπροσανατολίζεται. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δήλωναν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου, οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που λίγο αργότερα θα πούν Άρον, Άρον, των Αυτών Και αυτό γιατί. Γιατί οι καρδιέ πλανούνται. Γιατί οι άνθρωποι αν δεν προσέξουν, αν δεν διακρίνουν, αν δεν ενεμπιστευτούν στη ζωή τους το σχέδιο του Θεού, πλανούνται. Πλανάστε τους είπε ο Κύριος. Ε. Γιατί. Γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές, και την δύναμη του Θεού. Είναι λοιπόν εξασφαλισμένο στον άνθρωπο να αποπροσωνατολιστεί όταν δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού, όταν δεν μπορεί να εγκύψει μέσα στο Λόγο του Θεού και να φανερωθεί σε αυτόν η αλήθεια, προϋποθέσεις βέβαια είναι ο άνθρωπος να έχει αγαθή καρδιά, ευθεία καρδιά, ειλικρινή καρδιά, ταπεινή καρδιά, στο να του φανερωθούν οι γραφές αλλά και σαν επέκταση, θα έλεγε κανένας, να γνωρίσεις και ο ίδιος τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή του. Όχι μια δύναμη η οποία θα προέρχεται από τη θεωρία και τη γνώση την εγκεφαλική και την ανθρώπινη, αλλά από την δύναμη την οποία θα έρθει πάνω στο σώμα του, στη ζωή του, σαν αποτέλεσμα μιας βιωματική κατάστασης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων κηρύχτηκε σε όλα τα, έθνη, όχι μόνο με λόγο, αλλά και ενέργο και εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι τον επιθυμούσαν, οι ίδιοι άνθρωποι θα, τον, θα παρασυρθούν και θα, θα φωνάξουν άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως εδώ ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, βρισκόμενος στην τελευταία Πράξη, όπως προείπαμε, έχει πάρει μαζί τους μαθητές του. Έχει πάρει αυτού τους 12 μαθητές, αυτούς τους 12 ακρογωνιαίους λίθους, που πάνω σε αυτούς το Πνεύμα του Θεού αποφάσισε να χτίσει τη συνέχεια του Λόγου του Θεού. Να χτίσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχανε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν ήταν σούπερ ήρωες, δεν ήταν σούπερ μεν, όχι. Ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Άνθρωποι θνητοί, άνθρωποι καθημερινοί, άνθρωποι οι οποίοι όμως αποδέχτηκαν μέσα στην καρδιά τους το κάλεσμα τους οποίους, το οποίο τους έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και περιπάτησαν μαζί τους, μαζί του διδασκόμενοι από τον ίδιο και από το Πνεύμα του Θεού, το πώς πρέπει να πολιτευτούν και το πώς πρέπει να σταθούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βεβαίω, σε αυτό το κομμάτι το οποίο διαβάσαμε, θα φανεί για άλλη μια φορά η ανθρώπινη φύση τους. Η αδυναμία της άρκας τους. Η αδυναμία, ακόμα θα έλεγε κανένας, και του πνεύματος τους. Και ενώ έχουν Μαζί με τον Κύριο αντιληφθεί και δει με τα μάτια τους πολλά και ενώ έχουν λάβει και οι ίδιοι την εξουσία να πατάνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάνσα τη δύναμη του Θεού, του εχθρού, συγγνώμη, ευχαριστούμε τον Κύριο, με τη δύναμη την οποία ο Θεός τους έδωσε, παρόλα αυτά αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτή την πιο κρίσιμη στιγμή, αυτή την πιο κρίσιμη ώρα, αυτή την ώρα που ο Κύριος μας σε λίγο θα παραδοθεί και τους το έχει πει λίγο παραπάνω, πάντε εμείς θέλετε σκανδαλιστή ενεμή τη νύχτα αυτή, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα, ευχαριστούμε τον Κύριο και θέλω ση, διασκοπιστεί τα πρόβατα της πίμνης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τους το έχει φανερώσει, τους το έχει περιγράψει και όμως οι άνθρωποι αυτοί θα φανερωθεί η φύση του η ανθρώπινη, αυτή την κρίσιμη στιγμή, αυτή την κρίσιμη και έσχατη στιγμή που ο Κύριος τους παίρνει μαζί συναγωνιστές και συμμαχητές σε αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί που είναι πραγματικά φοβερό όπου ο, Κύριος, ο, ο ίδιος ο Θεός θα στρέψει το πρόσωπό Του από τον Υιό Του το μονογενή αυτή τη στιγμή το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί ανάμεσα στον Πατέρα, στον ιό, το οποίο δεν προϋπήρχε και ούτε θα προϋπάρξει, εκείνη την ώρα ο Κύριος Ζητάει τη βοήθεια του θνητού ανθρώπου. Του ανθρώπου όμως που έχει επιλέξει. Του ανθρώπου ο οποίος του έχει δείξει, του έχει φανερωθεί. Παρ' όλα αυτά, για να φανερωθεί τελικά η δόξα του Θεού, ο άνθρωπος θα φανεί αδύναμος των περιστάσεων, των καταστάσεων και την ώρα που ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη Γεστημανή θα παραλάβει τον Πέτρο και τους δύο ιού των Ζεβεδαίων θα αρχίσετε να λυπάτε και να αδειμονεί για αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει και είναι μια τρομακτική στιγμή, μια ώρα πραγματική, κρίσιμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια ώρα στην οποία πρέπει να σταθούν οι πνευματικές δυνάμεις, τα πνευματικά αναστήματα, αυτά τα οποία ο Κύριος έκτισε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Την ώρα αυτή ευχαριστούμε τον Κύριο και ενώ ο Κύριος μας προσεύχεται, με ένα παράδειγμα προς όλους μας για αυτή τη δύσκολη στιγμή να γίνει το θέλημα του πατρός. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ενώ ζητάει τη βοήθεια της αγρύπνιας μαζί του, οι μαθητές δυστυχώς μετά από λίγο θα βρεθούν στην κατάσταση του ύπνου. Και είναι αγαπητοί φίλοι και φίλες πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι δεν άλλαξαν, οι άνθρωποι είναι ίδιοι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος χαίρεται, λυπάται, αδειμονεί, δειλιάζει, φοβάται, έχει θάρρος, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η κατάσταση άλλαξε γύρω μας, ε. άλλαξαν γύρω μας ο κόσμος και η παροχή την οποία προσφέρει. Στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, λυπάται, χαίρεται, πονάει, κλαίει, γελάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί. Είμαστε κι εμείς όμοιοι με, αυτόν, Και εμείς λοιπόν αυτή την κρίσιμη ώρα, την οποία το Πνεύμα του Θεού φανερώνει μέσα στις καρδιές μας, αυτή την κρίσιμη ώρα την οποία διάγουμε αυτή, το, αυτόν τον καιρό και κάθε κρίσιμη στιγμή καλούμαστε να διδαχτούμε μέσα από το Πνεύμα του Θεού ότι η θέση την οποία πρέπει να έχουμε είναι η θέση της αγρύπνιας, η θέση της προσευχής, η θέση της ετοιμότητας, διότι αν λέμε αγρύπνια δεν εννοούμε βέβαια ο άνθρωπος να μην πλαγιάζει, να μην κοιμηθεί, αλλά εννοούμε ο άνθρωπος να έχει τα αισθητήριά του για γυμνασμένα, να έχει το πνεύμα του σε διάβεια, σε καθαρότητα, τη ζωή του σε αγιασμό, σε ετοιμότητα, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είναι κρίσιμες και πολύ συγκεκριμένες οι ώρες και οι μέρες οι οποίες ζούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας δεν μας απέκρυψε την αλήθεια, αλλά μας φανέρωσε μέσα από το λόγο Του ότι στις έσκατες ημέρες οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα νυμφεύουν, θα νυφεύονται. Θα είναι η ώρα όπως ακριβώς, ευχαριστούμε τον Κύριο, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού για τις ημέρες του Νόε, που έτσι ακριβώς ήταν οι άνθρωποι, όμως το σχέδιο του Θεού εξελίχθηκε και παρόλο που ο Νόε ευρισκόταν άνθρωπος δίκαιος σε σχέση με τους σύγχρονούς του και άνθρωπος ο οποίος σήκωσε πνευματικό ανάστημα και φανέρωσε το θέλημα του Θεού, εν τέλει βρέθηκε μόνος του μαζί με την οικογένειά του μέσα στην Κιβωτό, ευχαριστούμε τον Κύριο και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να κατακριθεί για την κακία του, για την αδυναμία του να μετανοήσει και να επιστρέψει σε αυτό το οποίο όριζε το θέλημα του Θεού. Έτσι και στις μέρες μας, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτές τις κρίσιμες ώρες, τις κρίσιμες μέρες, αυτό το οποίο βλέπουμε να εκπληρώνεται μπροστά μας είναι το σχέδιο του Θεού, τα σημεία τα οποία ο Κύριος μας, μας έχει δώσει και θα κάνουμε καλά να εγκύψουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού για να μας αποκαλυφθούν αυτά τα σημεία τα οποία ο Λόγος του Θεού φανερώνει για να αναγνωρίσουμε και να δούμε και εμείς με τη σειρά μας ως πνευματικά όντα πλέον και ως άνθρωποι άγρυπνοι και έτοιμοι θα διακρίνουμε ότι η ώρα είναι κρίσιμη ότι όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών έχουν πλέον εκπληρωθεί και βαίνουν αυξανόμενα Όπω είναι οι Οδύνε στην εγκυμονούσα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο άνθρωπο λοιπόν του Θεού παρατηρεί, αγρυπνεί, περιμένει, περιμένει να δει την εξέλιξη, διότι πραγματικά μπορεί ο άνθρωπο του Θεού να διακρίνει. Θέλει το πνεύμα του Θεού να αποκαλύψει. Και αυτό το οποίο είναι βέβαιο, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, και κηρύττουμε με όλη την παρησία την οποία μας δίνει το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, ότι είναι ότι ο Κύριος ψάχνει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την καρδιά τους ευθεία, τα αυτιά τους τεντωμένα και προσιλωμένα στη φωνή του Θεού, στο λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και την επιθυμία του στο να εκτελέσουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος εντέλεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αντιθέτω, όπω και αυτοί οι άνθρωποι, αυτή την κρίσιμη στιγμή, αυτή την κρίσιμη ώρα, στρέφοντα δεξιά μα και αριστερά μα, βλέπουμε μια βαθιά ύπνωση να έχει περιλάβει τον κόσμο στον οποίο το Ευαγγέλιο πλέον βρίσκεται κεκριμένο, απίστων όντων, με μεθοδίες, με πλάνες, με προσφορές υλικές, του κόσμου τούτου, ο άνθρωπος απομακρύνεται όλο και όλο περισσότερο από, το, από τα πράγματα του Θεού, από το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και τέλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η ύπνωση πραγματικά έχει επέλθει στην ανθρωπότητα, μη γνωρίζοντα ότι τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό και αγαπητοί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Κύριος είναι μια σάλπιγγα. Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορεί να αφυπνίσει τον άνθρωπο. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εγείρει το κοιμόμενο. Μόνο ο Λόγος του Χριστού είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μπει ζωντανός και να ενεργήσει θαυμασίως και εξαισίως μέσα στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος θα επικαλεστεί με όλη τη δύναμη της ψυχής του το όνομα του Ιησού Χριστού όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί τον Κύριό μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό να επέμβει μέσα στη ζωή Του το Ευαγγέλιο λοιπόν ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι το σάλπισμα το οποίο σαλπίζει αυτές τις έσχατες ημέρες για να εργεθούν άπαντες από του ύπνου πρώτα από όλα όσοι φέρουν το όνομα του Χριστού εμείς οι οποίοι έχουμε αποδεχτεί ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα Εμεί που μπορούμε να διακρίνουμε πραγματικά ότι τα σημεία των εσχάτων ημερών έχουν εκπληρωθεί, εμεί που γνωρίζουμε κατά την αποκάλυψη του Θεού τι μελιγενέστε με τα ταύτα. Να σταθούμε λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, έτσι όπω ο Θεό θέλει, ένα στράτευμα άγιο, ένας λαός ξεχωρισμένος, ένας, ένα λαό ξεχωρισμένο, μια εκκλησία η οποία θα αφυπνιστεί από το κέλευσμα του Ευαγγελίου, από το σάλπισμα του Λόγου του Θεού και ένας, ένας από εμάς να λάβει τη θέση την οποία έχει δώσει το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία σαν μέλος ενός σώματος, ευχαριστούμε τον Κύριο, και άριχτα συνδεδεμένοι με το σύνδεσμο της αγάπης, αυτό το σώμα να πάρει δύναμη όσους επιθυμούν να εμπιστευτούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού, να και τώρα τα πάντα έχουν πέσει, τα πάντα είναι σε σύψη, τα πάντα είναι σε διάλυση και φανερό είναι ότι μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα δώσει στον άνθρωπο κατεύθυνση, στόχο και ελπίδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί που οι ελπίδες όλες έχουν σταματήσει να υπάρχουν, εκεί που όλες οι ελπίδες έχουν χαθεί από προσώπου γης, Εκεί που πραγματικά οι άνθρωποι λένε ότι δεν υπάρχει ελπίδα, εμείς μπορούμε όχι ως κοιμόμενοι, αλλά ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αφυπνιστεί από το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, ως άνθρωποι πνευματικοί, να σηκώσουμε σημαία και να πούμε υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ο Χριστός, ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, κάλεσμα είναι αυτό το σημερινό το οποίο μας κάνει ο Κύριος προς όλους μας σε μια αφύπνιση πνευματική για να μπορούμε να δαμάσουμε τη σάρκα μας για να μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε τα θέλω μας ευχαριστούμε τον Κύριο τα οποία μας παρασύρουν κατά την επιθυμία των καρδιών μας και κατά την επιθυμία της σαρκός μας γιατί η σάρκα μας πραγματικά επιθυμεί αλλά και το πνεύμα είναι αυτό το οποίο θέλει να καταξουσιάσει τις επιδημίες αυτές της αρκός και να χαλιναγωγήσει όπως προείπα αυτές τις επιδημίες και ολόκληρο το σώμα προς την κατεύθυνση του αγιασμού, της καθαρότητος και της τελειοποίησης του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτή είναι η προαιώνια μάχη την οποία ο άνθρωπος του Θεού βιώνει μέσα στην καθημερινότητά του. Να επιβληθεί δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος πάνω στο σαρκικό άνθρωπο με τις επιδημίες του. Και αυτό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν γίνεται παρά μόνο όταν ο άνθρωπος, όταν εσύ, όταν εγώ ακόμα περισσότερο, λάβω απόφαση να σταθώ μπροστά στο Λόγο του Θεού και να κατακτήσω αυτά τα πνευματικά εδάφη τα οποία ο Λόγος του Θεού μου δίνει το δικαίωμα να κατακτήσω λέγοντάς μου μη φοβού ίσχυε ανδρίζου γιατί εγώ Κύριος ο Θεός θέλω είμαι με τα σου ευχαριστούμε τον Θεό και αυτό είναι πραγματικά λόγος Θεού προς όλους εμάς οι οποίοι επιθυμούμε να δαμάσουμε το σώμα μας να χαλιναγωγήσουμε το σώμα μας να μην πηγμαχούμε στον αέρα να μην βλέπουμε εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει να τα χάνουμε ευχαριστούμε τον Κύριο αγαπητοί μας φίλοι και φίλες ο τελευταίος πόλεμος, αν μου επιτρέπετε να, γίνει, να πω, είναι αυτός ο εσωτερικός πόλεμος του να μπορέσει ο πνευματικός άνθρωπος να σταθεί και να μπορέσει να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού ανεφόρον και μέσα από αυτή την τελεία αδυναμία που θα παραθέσει ενώπιον του παντοδύναμου Θεού να δειχθεί ο Θεός δυνατός. Όχι μόνο για τη δικιά σου και την προσωπική σου ζωή, για να σε βγάλει το αδιέξοδό σου, για να σε βγάλει μέσα από τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου και τα ελαττώματά σου, αλλά κυριότερα, ευχαριστούμε τον Θεό, κυριότερο από όλα είναι για να δοξαστεί Αυτός μέσα από σένα. Μέσα από εμά περιμένει το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, ο ίδιος ο Κύριος να δοξαστεί. Γι' αυτό και λυπάται και αδειμονεί ο Κύριος, γιατί γνωρίζει για αυτή τη μάχη, Γι' αυτό έρχεται στεναχωρία στην καρδιά του όταν πραγματικά βλέπει τους ανθρώπους τους οποίους επέλεξε να σταθούν μαζί του και να πολεμήσουν την έσχατη μάχη, να μην μένουν άγρυπνοι αλλά να αποκοιμούνται βαθιά ανοιχτωμένοι για το τι με ελιγενέστε. Αγρυπνείτε λοιπόν θα τους πείτε αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό, διότι το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενή. Να λοιπόν, να λοιπόν ποιο είναι το γιατρικό, να λοιπόν ποια είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Η θεραπεία του ανθρώπου είναι να υποταχθεί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να μείνει εξητώντα το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να δώσει ο Κύριος προς όλους μας. Αυτό τον έσχατο λοιπόν καιρό, ένα είναι το όπλο μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η επιμονή μας πάνω στο Λόγο του Θεού, να αφογκριστούμε τι λέει το Πνεύμα του Θεού προς τις εκκλησίες και προσευχόμενοι, ευχαριστούμε τον Κύριο, εν παντή καιρό, εν παντή τόπο, ευχαριστούμε τον Θεό, ενωμένοι με τον Πατέρα Θεό, να μπορούμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνουν και να συμβούν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ευχαριστούμε με τον Κύριο. Ας αγρυπνείτε λοιπόν και ας προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό. Αν δούμε τι, και αν, και μιλήσουμε για τον έσχατο καιρό, οι πειρασμοί είναι πολλοί. Τα διλήμματα είναι πολλά. Οι προτάσεις τις οποίες υπάρχουν στον κόσμο για όλους μας είναι πάρα πολλές. Για κάθε ηλικία. Από τους πιο μεγάλους μέχρι τους πιο μικρούς. Πώς μπορεί να σταθεί λοιπόν πνευματικά ο άνθρωπος. Πώς μπορεί να εκφύγει από όλους αυτούς τους πειρασμούς. Η μη μόνο βρισκόμενος στην παρουσία του Θεού και εξητώντα την παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι καιρό λοιπόν για τα λόγια τα πολλά και τα μεγάλα. Είναι καιρό απόφαση. Ο λόγο του Θεού να έρθει με δύναμη μέσα στην καρδιά μας, να τον αποδεχτούμε να ζωοποιήσει ο λόγος του Θεού τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να ζωοποιηθεί ο πνευματικός άνθρωπος και να νικήσει απέναντι σε αυτόν τον σαρκικό άνθρωπο που ζητάει τα δικά του. Να καθυποτάξει λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος τον σαρκικό άνθρωπο και να φανερωθεί δυνατός σύν Θεό αυτόν τον τελευταίο καιρό για να μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει Εσένα και εμένα σαν ένα εργαλείο εύχριστο στα χέρια του. Γιατί αυτό ψάχνει ο Κύριος. Θέλει να φανερωθεί δυνατός στη ζωή σου για να μπορεί να δοξαστεί το όνομά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει να επέμβει στην προσωπική σου ζωή και να σε κάνει νικητή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μπορεί να δοξαστεί το όνομά του. Μέσα στη ζωή σου, μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία που τυχόν υπηρετείς θέλει να δοξαστεί το όνομα το δικό του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας αφήσουμε λοιπόν τις δικές μας επιλογές, ας αφήσουμε πίσω τα δικά μας θέλω, ας αφήσουμε πίσω τα δικά μας σχέδια, ας δούμε και ας αφογκραστούμε ότι ο καιρός είναι έσχατος, ότι οι μέρε είναι τελευταίες και ας αφιερωθούμε πραγματικά σε Αυτόν ο οποίος είναι δυνατός να δώσει σε εμάς υπέρ εκ περισσού από όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ήθελε ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Ήθελε ο Θεός να μας κρατήσει σε αυτή την αγρύπνια, την πνευματική. Ήθελε ο Θεός να μας βρει έτοιμους εκείνη την ημέρα την οποία έχει προσδιορίσει για όλους όσους αγαπάνε Αυτόν, αγαπάνε το Λόγο Του και θέλουν να απολαύσουν στο τέλος της πίστεώς τους τη σωτηρία των ψυχών τους. Είδε ο Θεός λοιπόν όλους μας να μας βοηθήσει να γίνουμε κι εμείς σαν τους ανθρώπους στους οποίους επέλεξε γιατί δεν έκανε λάθος, μπορεί να αποκοιμήθηκαν αλλά όταν ήρθε πραγματικά η ώρα να σταθούν στα πόδια τους εκτελέσανε το έργο του Θεού και βρήκανε χάρη στα μάτια του Θεού και γίνανε εύχριστα εργαλεία μέχρι τέλος της ζωής τους. Ελπίζουμε λοιπόν όλοι μας με αυτή την ελπίδα να μείνουμε και εμείς μέχρι το τέλος για να δούμε το σχέδιο του Θεού να εκπληρώνεται στη ζωή μας και η δόξα του Θεού να φανερωθεί μέσα από εμάς. Αμήν.